Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω τη ξεχωριστή χαρά, τύχη και τιμή να έχω πλάι μου έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ένα εξαιρετικό μουσικό που ήρθε στο νησί μας και το εμπλουτίζει με μουσικές θεσπέσεις, με φωνές που λέει και ο ποιητής. Και αισθάνομαι πως είμαι ευλογημένος και εγώ και η Συριανή, γιατί μετά τον Νίκο τον Κυπουργό έρχεται μια άλλη ελπίδα, ένα άλλο κύμα αισιοδοξίας να πέσει πάνω σε αυτόν τον τόπο. Είναι ο Κυριάκος ο Κουβέντας, που όταν μπει κανείς στο διαδίκτυο και γράψει Κυριάκος Κουβέντας βιογραφικό, θα φρίξει από τόσο πολλά έχει κάνει, πόσο πολλά έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και πραγματικά αισθάνομαι πολύ ασήμαντος μπροστά του, σε ένα μέγεθος που έχει μια παγκοσμιότητα μοναδική. Και το ζηλεύω που αυτό το όργανο που κρατάει στην αγκαλιά του το κάνει και μιλάει πραγματικά και μιλάει σε όλο τον κόσμο. Δεν θέλω να πω πολλά για να μην μειώσω το μέγεθός σου, Κυριάκο, αλλά πραγματικά όταν μπήκα για πρώτη φορά στο διαδίκτυο και είδα αυτά που έχεις κάνει, με πόσους έχεις παίξει, σε πόσα μέρη, με πόσους συλλόγους, με πόσες συνεργασίες έχεις κάνει, αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερός που είσαι στη σειρά μας και μπορούμε και απολαμβάνουμε τις μουσικές σου και τις νουθεσίες σου και ανεβαίνει αυτός ο τόπος και μουσικά και είναι μια παρηγορία και ειδικά σε αυτή την εποχή της κρίσης, άλλη μια επίθεση πολιτισμού. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας, να πούμε ότι είσαι Θεσσαλονικιός, βέβαιος Θεσσαλονικιός, γιατί είσαι το 66 στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή κλείνεις 50 χρόνια φέτος, να ζήσεις και να τα εκατοστήσεις. Ήσουν ένα παιδί θαύμα από ό,τι διάβασα και πήγες στην Αγγλία, σπούδασες και εκεί πέρα, έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο με τις μουσικές σου και είναι πραγματικά, το επαναλαμβάνω και τώρα, ίσως να είναι κοινοτοπία, ότι είναι θείο δώρο για μας που σε έχουμε κοντά μας και σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω αυτός ο τόπος που το κάνει μέχρι τώρα να σε κρατήσει κοντά του και να μην σε διώξει, γιατί θα το θεωρήσω μεγάλη ήττα για τον τόπο αυτό. Αν δεν κρατήσει τον Κυριάκο τον Κουβέντα σε αυτόν τον τόπο, και θα αισθανθώ και προσωπική μου ήττα αυτό το πράγμα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Θα ήθελα, αν είχε την καλοσύνη, να με δύο λογάκια έτσι να κάνει ένα μικρό βιογραφικό σου. Ποιο είναι ο Κυριάκος ο Κουβέντας? Πολύ ευχαρίστω. Εμένα τώρα η θέση μου είναι στο πάλκο σαν μουσικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίζω βιολί με ανθρώπους που εκτιμούν την καλή ελληνική ποιοτική μουσική και να περνάω και αυτά τα όρια πολλές φορές και να παίζω και σε ένα κοινό που είναι πολλές φορές ετερόκλητο και να δημιουργώ και μια πρόκληση. Αυτό είναι που μπορώ να πω ότι με χαρακτηρίζει σήμερα. Αυτό είναι το ένα πόδι. Το άλλο πόδι είναι ότι μου αρέσει πολύ να μοιράζομαι τις γνώσεις με ανθρώπους που σε ενδιαφέρει η μάθηση και η εξέλιξη για τη μουσική και αγαπώ πάρα πολύ το βιολί και αυτά που μπορεί να κάνει το βιολί και να μιλήσει, όπως είπες και εσύ, τη γλώσσα της μουσικής και τη γλώσσα της καρδιάς βασικά. Αλλά μια πολύ ωραία εκπομπή είχατε κάνει με τον Λιάβα. Ναι. Μια πολύ ωραία εκπομπή όπου εκεί φάνηκε έτσι όλη σου η γκάμα και αγάπη για να μάθεις τους ανθρώπους περισσότερα πράγματα σε αυτό το βιολί. Θα ήθελα πολύ να μοιράζομαι αυτά που ξέρω με αγαπημένους ανθρώπους και με. Και εγώ κάθε φορά παραμένω ένας αιώνιος μαθητής μέσα σε αυτό, γιατί το μεγαλύτερο σχολείο είναι η επικοινωνία με τον άνθρωπο. Αν κάποιος ψάχνει να βρει κάτι ωραίο στη διδασκαλία, όσο μελετά και όσο προσπαθεί να εμπλουτίσει τη ζωή του, το μεγαλύτερο είναι το πόσο μπορεί να περιέχει από αυτό που δίνει και στους άλλους και να μπορεί να το μοιράζεται. Το βλέμμα ενός μικρού παιδιού που κοιτάζει με θαυμασμό αυτό που κάνει είναι το μεγαλύτερο δώρο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Και ελπίζω ότι αυτό το παιδί θα το παρασύρει με το φως που εσύ έχεις να δώσεις. Τα παιδιά σου έχεις παρασύρει εσύ? Προσπαθώ. Όσο είμαι στο σπίτι, προσπαθώ. Δεν τα κατάφερα. Νομίζω τα παιδιά μας καίγονται λίγο από εμάς πολλές φορές και μας κοιτάζουν πολλές φορές από μακρά. Αλλά βαθιά μέσα μου βλέπω ότι έχουμε κοινές πορείες. Και με τα παιδιά και με τη γυναίκα μου που είναι μουσικός. Τι παίζει? Με η γυναίκα μου παίζει πιάνο και διδάσκει σε σχολείο μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και με το όλο μου το περιβάλλον στην πόλη που αγάπησα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιήθηκα τα πρώτα 20 χρόνια της ζωής μου. Μετά άρχισα να κατεβαίνω και στην Αθήνα, να παίζω όλο και περισσότερο, να γνωρίζω μουσικούς. Και αυτό δεν σταμάτησε μέχρι τώρα και εύχομαι να είμαι υγιής να το κάνω και να έρχομαι σε μέρη όπως είναι η Σύρος που έχει πάρα πολύ υψηλή αισθητική, έχει ένα πολιτισμό που δεν είναι τοπικιστικός, είναι ένας πολιτισμός, δεν θα το λέγα διεθνιστικός ακριβώς, αλλά οικουμενικός.
Και η Σύρος αποδεικνύει όπως πολλά μέρη στον κόσμο ότι είναι Μητροπόλης του κόσμου και ότι ο πολιτισμός είναι ενιαίος, έχει ενιαίες προδιαγραφές. Γι' αυτό. Αυτό νομίζω ότι μας κρατάει περισσότερο από όλα. Η αγάπη των ανθρώπων που γνωρίζουμε, οι άνθρωποι που είναι του κάμα του και καθημερινοί εργάτες, χειρονάκτες, και όμως μπορεί ο καθένας από αυτούς να έχει μια αισθητική αναζήτηση δεύτερη, όπως παράδειγμα στα μαθήματα που κάνουν στο Λύκειο. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια άλλα επαγγέλματα που είναι τελείως αντίθετα με αυτό. Θα μάθει ότι μπορεί να είναι κάποιος που να είναι χασάπης και να ακούγεται το βιολί του 5 ώρα τα χαράματα που έχει φάξει να παίζει λίγο βιολί, ας πούμε. Θα μάθει ότι κάποιος που παίρνει, ξέρω εγώ, βότανα, ας πούμε, μπορεί να κάθεται και να μελετάει. Η Σύρος δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να εκμεταλλευτούν τον χρόνο τους πολυδιάστατα. Αυτό το νιώθω όποτε έρχομαι και πραγματικά μπαίνω σε μια κατάσταση μόλις πατήσω το πόδι μου στο νησί που πολύ λίγες φορές έχω αισθανθεί οικεία σε κάποιο τέτοιο μέρος και να μου απορροφά αυτή η αγάπη των ανθρώπων. Όπως αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας εδώ πέρα. Ποια καλή τύχη σε έφερε στη σειρά, έπαιξε ρόλο ο Αποστόλης ο Μάριος. Ο Αποστόλης είναι ο καλός μας άνθρωπος και όχι μόνο για μένα, από ό,τι καταλαβαίνω για όλο το νησί. Για να μην μιλάμε μόνο για τον δικό μας αυτό, να μιλήσουμε για τους άλλους ανθρώπους. Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε τον καπάκι που λέμε και στη γείτονα χώρα. Ποιες καλές συγκυρίες ήταν αυτές που σε έφεραν στη Σύρο, Κυριακό? Ήρθα στην αρχή από πρόσκληση του Λυκείου για να κάνουμε μια συναυλία και αμέσως έγινε η σπίθα, άστρεψε η σπίθα. Ήταν και τα 100 χρόνια που κλείνει το Λύκειο και το Λύκειο πραγματικά μας φιλοξενεί και έχει μια αναζήτηση να ανεβάσει όλο αυτό το επίπεδο των παροχών που προσφέρει. Και εγώ είμαι πάντα αρρωγός σε τέτοιες προσπάθειες, όσο μπορώ και ακόμη και από τον προσωπικό μου χρόνο να δώσω, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο. Γιατί όπως είπες και πριν, για μένα το φάρμακο στην κρίση είναι ο πολιτισμός και είναι μοναδική επένδυση. Γιατί όλα χάνονται και γίνονται αριθμοί και νούμερα. Αλλά το μόνο που μένει στο τέλος είναι η προσωπική κουλτούρα που έχει ο καθένας και αυτό που μπορεί να μοιραστεί με τους ανθρώπους. Ό,τι και να γίνει, νομίζω ότι αυτό θα επιβάλλει στο τέλος. Γι' αυτό ας είμαστε φωδιασμένοι με αυτό το αγαθό. Ένα γλέντιο ομαδικό δεν είναι μόνο για να ξεχαστούμε και να περάσει εύκολα ο χρόνος μας, είναι και για να μάθουμε να είμαστε όλοι μαζί. Είναι και μάθημα δημοκρατίας και μάθημα ισότητας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό το υπαγορεύει ο πολιτισμός μας, η γλώσσα που μιλάμε, γιατί το εμπεριέχει μέσα της σαν εργαλείο αυτό η γλώσσα. Και όσο το λειτουργούμε και το παράγουμε και μιλάμε μεταξύ μας, ακόμη και με μια βρισιά βγαίνει ο πολιτισμός που λέει ο λόγος. Δηλαδή με το χειρότερο που μπορείς να κάνεις, μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο, ας πούμε. Από τις συνεργασίες που είχες, ή μάλλον ποιοι σταθμοί ήταν για τη ζωή σου, οι πιο σημαντικοί έτσι, μέσα στη μεγάλη διαδρομή? Αυτό μπορώ να το πω σαν συνεργασία σου. Είναι καλό κάποιος που αγαπάει αυτό που κάνει να δίνεται με πάθος και να μην έχει φραγμούς αυτό που κάνει. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να προχωράει με ανοιχτή ενέργεια στα ερεθίσματα, να δέχεται τον νόμο της αλλαγής εύκολα και να μάθει να ξεβολεύεται από νωρίς και να βρίσκει ένα ενδιαφέρον σε αυτό που έρχεται αντίθετα με αυτό που πιστεύει. Πάντα δηλαδή η μεγαλύτερη γεύση επιτυχίας υπάρχει στο αντίθετο. Αυτό είναι, ας πούμε, ένας προσδιορισμός. Συνάντησα πολλούς ανθρώπους που είχα πάρα πολύ καλή καλλιτεχνική μαζί τους σχέση, όπως ήταν δάσκαλοί μου, ας πούμε, που είχα στο βιολί και στη μουσική δωματίου και στην αρμονία στο οδείο. Κάποια σεμινάρια αργότερα που έκανα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, πήγα και διδάχτηκα, ας πούμε, κυνήγησα να βρω κάποιους δασκάλους που ήταν πολύ σημαντικοί, αλλά και κάποιοι μουσικοί που πραγματικά με φέρανε σε αυτό το ποτάμι της παράδοσης, το οποίο είναι δύσκολο για κάποιον που δεν, αν δεν συναντήσει ανθρώπους που το βιώνουν, να έρθουν μαζί του πραγματικά. Ένας από αυτούς ήταν ο Χρόνης ο Αϊδονίδης, με τον οποίο κάναμε άπειρες ώρες μελέτης μαθήματος, πρόβας, συναυλίας, ηχογραφήσεων και πάρα πολλές παραγωγές, όπως η Δόμνα Σανίου, αλλά και μετά από τη σχέση με αυτούς, επειδή έτυχε και είχα, ας πούμε, την τεχνική από το κλασικό βιολί, μπορούσα εύκολα, μόλις συναντήσω κάποιους τραγουδιστές, αμέσως να καταλάβω το ηχόχρωμα της φωνής και το όπως τραγουδάνε. Γιατί εμένα αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Με ενδιαφέρει με το βιολί να ερμηνεύω αυτό που συμβαίνει φωνητικά. Νιώθω τις λέξεις και τον κρατασμό των λέξεων και τα νοήματά τους να συμβαίνουν μέσα στη μουσική. Και αυτό νομίζω είναι μια αισθητική που αφορά κέρια τον πολιτισμό μας. Γιατί είναι αυτό που αναπαράγεται. Η κουλτούρα δηλαδή που έχει ένας κριτικός να πει τις μαντινάδες ή τα κοτσάκια που θα πει ένας Ναξιώτης είναι για μένα μεγάλη τέχνη. Και απαράμιλη τέχνη δηλαδή, και γι' αυτό νιώθω και λέω ότι ο πολιτισμός είναι ένας και όλα αυτά, ας πούμε, από την αρχαιότητα, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, αναπαράγονται και μέσα από το γλέντι και μέσα από τις χαρές, από τα έθιμα, από τον κύκλο, μέσα στον χρόνο. Το Λύκειο λοιπόν έρχεται να στεγάσει όλα αυτά τα έθιμα και να προσφέρει στον κόσμο την ευκαιρία να λειτουργήσουν όλα αυτά μέσα στον κύκλο του χρόνου.
και εμείς μπορούμε από τα ερεθίσματα που έχουμε πάρει από τους δασκάλους μας να δώσουμε το χέρι στη νέα γενιά. Γιατί είμαστε σε μια ηλικία τώρα που αυτό έχει περάσει μέσα από το σώμα μας, έχει γίνει πνευματικό πια γεγονός δηλαδή. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, Αποστόλη, πόσο αν σε γυνεύομαι περισσότερο από τα λόγια του ή από τη μουσική του. Δηλαδή, μιλάει σαν να παίζει βιολί, ας πούμε. Δηλαδή, είναι σαν και συγνευτικός ομιλητής. Είναι δάσκαλος, είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος. Αποστόλη, τι είναι ο Κυριάκος ο Κουβέντας για μας, τι σημαίνει, πόσο πιο πλούσιοι γίναμε με την παρουσία του εδώ και τι ρόλο έχεις παίξει εσύ στον αρθή, πώς έγινε αυτή η συγκυρία κτλ. Πώς τα κατάφερες. Είναι εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία. Είχα ανεβάσει ένα θεατρικό έργο τέτοιο. Εντελώς τυχαία λέγοντα. Γιατί πιο πολλά σπουδαία είναι εντελώς τυχαία, ε. Χάρη στη φιλία μας με την Κέτη την Κούλια, που είναι μια καταπληκτική τραγουδίστρια, ήρθε ο Κυριάκος να παίξει μαζί της και έτσι γνωριστήκαμε και με τη Γεωργία παίξαμε πρώτη φορά. Και μας έκανε εντύπωση αυτό ότι εμείς φοράμε πιο ωραία τέχνες μουσική και με το φόβο τώρα να παίξουμε με ένα καλλιτέχνη του μεγέθους. Ο Κυριάκος μας αγκάλιασε σαν παιδιά του και παίξαμε με πολύ μεγάλη έτσι, όρεξη. Μας το έβγαλε αυτό το πράγμα από την αρχή και έτσι ουσιαστικά γίναμε φίλοι από το πρώτο λεπτό. Και έτσι σιγά σιγά σε μια πρόταση που του κάναμε, αν μπορεί να μας στείλει κάποιο μαθητή του στο Λύκειο Ελληνίδου, λέει: Όχι, θα έρθω εγώ. Και με πολύ κόπο έρχεται τώρα από την Αθήνα, πραγματικά με θυσία και όλο αυτό το εκτιμούμε. Αλλά ανταπίβεται όμως, γιατί εδώ το περιβάλλον, όπως σας είπα, μόλις πατάω το πόδι μου, είναι καταπληκτικό. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη ζεστή καρδιά και το χαμόγελο των ανθρώπων. Τρέμω, μην το χάσουμε τώρα αυτό. Το Λύκειο. Γιατί μας έχει γλυκάνει τώρα. Κάνει καταπληκτική δουλειά, αυτό πρέπει να το ξέρετε και να είστε περήφανοι, γιατί έχω συνεργαστεί με όλα τα Λύκεια στην Ελλάδα. Παλιότερα έκανα και στη Ξάνθη το ίδιο. Άφησα εκεί πέρα μια ορχήστρα που παίζει θρακιώτικα, ας πούμε, με παραδοσιακά όργανα μετά από 2 χρόνια που έκανα μαθήματα, ας πούμε. Εντάξει, στην Ξάνθη δεν μπορούσε να συνεχίσει για κάποιους λόγους. Είχα όλη την καλή διάθεση, πηγαίνω και τους βλέπω, συνεργαζόμαστε, παίζουμε μαζί. Κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις όπου ενεργοποίησαμε όλα τα σχολεία της περιοχής. Δηλαδή, αυτό που λέμε πανηγύρι Γλέντι δεν έχει την εικόνα του πανηγυριού που βλέπουμε με αυτή τη φασαρία και με τα σουβλάκια, αλλά είναι μεγάλη χαρά όταν τον άνθρωπο το συμμετέχουμε. Φάνηκε αυτό στην πρώτη συναυλία που κάναμε με τα Κάλαντα που άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και πραγματικά ο δρόμος μας είναι να πραγματοποιήσουμε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Το όνειρό μου είναι να παίξουμε και στην πλατεία τη Μεγάλη με το Λύκειο και να παρουσιάσουμε τους χορούς και να κάνουμε κάτι πραγματικά διαδραστικό σε σχέση με τον κόσμο. Όπου ο κόσμος να μην είναι πια ένας στήρος θεατής που βλέπει το Star System να εκτελήσεται μπροστά του, είτε αυτό είναι Star System της παράδοσης ή οτιδήποτε, αλλά είναι ένα ενεργό μέλος όπου με το σώμα του δρά. Και ενοποιείται και θεραπεύεται. Δηλαδή, όλοι λίγο πολύ στο τελικό στάδιο θέλουμε να συμβεί αυτό που ξαναγεννάει τον άνθρωπο. Από τη δική του εσωτερική δύναμη, που είναι ο λόγος βασικά. Γεωργία Λίτσα, εσύ πώς τον είδες τον Κυριάκο Κουβέντα? Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή καταρχήν που αρχίσαμε να παίζουμε από την πρώτη φορά. Και μπαίνει τιμή μου, Γεωργία, γιατί στη μουσική που έχετε μελετήσει πολύ και. Ό,τι σκεφτόμαστε και λέμε, το κάνουμε κατευθείαν σαν να λέμε ανέκδοτα, έτσι. Η πρόβα κυλάει πάρα πολύ ευχάριστα. Όπως είπε και ο Αποστόλης, αυτό ήταν το σημαντικό στην πρώτη φορά που παίξαμε μαζί, ότι δεν γνωριζόμασταν καθόλου, οπότε πάνω στη σκηνή λυθήκαμε και έτσι προέκυψε και το θάρρος και οποιαδήποτε συμβουλή του ήταν ευπρόσδεκτη και χρυσή. Οπότε προχωράμε πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Καλή μουσική είναι τα παιδιά. Είναι καλή μουσική τα δύο παιδιά αυτά που έχουμε στο πλάι μας. Σας είπα, κύλησε ο τέντες και βρήκα το καπάκι. Αυτό τα λέει όλα για να μιλήσουμε και με λαϊκή σοφία. Και επειδή μερικές φορές τα λόγια έτσι. Ναι, τώρα άρχισαν να μας γαργαλά τα δάχτυλα. Είπαμε πολλά έτσι. Ότι εσείς έχετε ταχθεί κυρίως να μας γεμίζετε τη ζωή μας με μουσική. Καλή μουσική και να πούμε ότι ο Κυριάκος ο Κουβέντας δεν έχει μόνο ένα είδος μουσικής να υπηρετεί, την παράδοση, το έντεχνο, το ρετρό, έτσι είναι πολύ μεγάλη. Είναι ωραίο να βλέπεις από το ένα είδος και από το ένα στυλ να γεννιέται το άλλο και το ένα να τροφοδεί το άλλο, γιατί πραγματικά δημιουργείται μια ισορροπία. Είναι όπως το φαγητό όταν δεν είναι μονόχνοτο, ας πούμε, και έχεις πάντα μια ωραία ποικιλία, ας πούμε. Είναι πνευματική τροφή τα είδη της μουσικής και χρειάζονται όλα είναι απαραίτητα. Εγώ θέλω να σου υποσχεθώ ότι εκφράζοντας και την βούληση όλων των Συριανών, γιατί νομίζω ότι εκτιμούν το καλό και το ωραίο οι Συριανοί, πιστεύω ότι θα κάνουμε τα πάντα για να σε κρατήσουμε εδώ. Την υπόσχεση ότι θα μείνεις δεν χρειάζεται
να μου την εκφράσεις, γιατί το είπες ήδη ότι αγαπάς αυτόν τον τόπο. Βέβαια. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα, Αποστόλη και η Γεωργία, να αυτόν τον άνθρωπο να μην τον χάσουμε. Έτσι. Θα είναι για το νησί μας μια μεγάλη απώλεια. Η Σύρος αγαπιέται και μιλάει τη γλώσσα της καρδιάς, από τον καθημερινό άνθρωπο μέχρι για μένα που έρχομαι και την επισκέπτομαι. Και θα πρέπει σιγά να μπουν μέσα στο διαδίκτυο, να δουν ποιος είναι ο κουβέντας, για να δουν πόσο πολύτιμος είναι αυτός ο λίθος, ο μουσικός που έχουμε κοντά μας, πόσο ανεκτίμητος είναι. Τι θα μας παίξετε τώρα με τα παιδιά εδώ? Θα σας παίξουμε κάτι για Πελαγίδικο στην αρχή. Είναι ένα τραγούδι που ταξίδεψε από τη Σμύρνη, πέρασε από τα δάχτυλα του Μουντάκη στη Λύρα και εμείς θα σας κάνουμε μια δική μας παρουσίαση με το σαντούρι και το κανονάκι. Θα είναι ένα οργανικό σκοπός πρώτα. Έχει και λόγια βέβαια, αλλά θα το παίξουμε οργανικό. Ωραία. Είσαστε εντάξει, όμως είστε. Θέλω να βγάλουμε ένα κυματισμό. Παύλο, πώς φαίνονται τα παιδιά, τα προσλάβουμε? Είναι εδώ ο νέος πρόεδρος της Αιγαίου Βετέρου Τηλεόρασης, ο Παύλος Θεοδωρόπουλος, του Καλορίζικος. Χαίρετε, το καλό. Έτσι, να τον ευλογήσετε. Καλή δύναμη. Και ήρθε να μας ακούσει, να μας απολαύσει. Τι άλλο έχουμε το ρεπερτόριό μας, τι άλλο έχουμε, Κυριακό μου? Θέλω να ακούσουμε τη φωνή της Γεωργίας. Και εγώ θέλω, είναι υπέροχη. Και εγώ θέλω να ακούσω, γιατί την αγαπώ πολύ την Γεωργία. Ό,τι της αρέσει. Και λέω τι νιώθω. Έχεις σκέφτη να μας πει, Γεωργία? Τι να πούμε. Θα πω να πούμε κάτι έτσι μαλακό, πάλι τρυφερό, τους Μενεξέδες. Θα πούμε τους Μενεξέδες. Ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι ένα ωραίο βαλσάκι που το διεκδικούν πολλοί, είναι όπως ο Όμηρος. Λένε άλλοι ότι είναι το κεφαλή, ότι είναι Κωνσταντινοπολίτικο. Μας είναι δικό μου. Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Μας είναι δικό μου. Μπορεί να το έχεις γράψει και εσύ, δεν ξέρω. Έμε. Ντόμινο, ρε. Ντόμινο.
ώρα που συνδυάζονται το. Δεν το έχω ακούσει οι δυο και τα δυο μαζί το Καρουνάκι και το Σαντούρι, Κυριακό. Άμα έχουν οι άνθρωποι διάθεση για να δέσουν. Παίζει όλο αυτό. Περνούνται όλα τα προβλήματα. Παίζει όλο αυτό, παίζει. Είναι η αποδοχή που έχει ο ένας για τον άλλο. Γιατί είναι δύο τελείως ακραία όργανα. Το ένα παίζεται. Πολλοί τα μπερδεύουν το Καρουνάκι με το Σαντούρι. Το ένα παίζεται με τα νύχια, το άλλο παίζεται με τις μπαγκέτες. Το ένα έχει φυσική κλίμακα και διαστήματα που είναι χωρισμένα σε πιο μικρά διαστήματα και είναι συγκέραστο. Το άλλο είναι συγκερασμένο σαν το πιάνο. Και πολλές φορές έχουν αγεφύρωτες διαφορές. Αλλά όταν είναι δεξιοτέχνης και ο άνθρωπος είναι διαθέσιμος για συνεργασία, προκύπτει μαγικό άκουσμα. Πιο δύσκολο είναι, ποιο είναι, κατά τη γνώμη σου? Όλα είναι το ίδιο δύσκολο. Όταν θες να πας σε καλή ανάλυση και να παίξεις με ακρίβεια, όλα τα όργανα είναι το ίδιο δύσκολα. Και όλες οι μουσικές είναι το ίδιο δύσκολες. Γι' αυτό εμείς προκρίνουμε και μας αρέσει πολύ η λαϊκή τέχνη, γιατί έχει μέσα το σπέρμα του πολιτισμού που είναι αγαθός, δηλαδή δεν είναι ένας πολιτισμός που είναι κατασκευασμένος, ας πούμε, ίσως και για κάποιο εμπορικό λόγο. Η παράδοση δηλαδή, και το να διδάσκεις την παράδοση και το να μπαίνεις μέσα στην παράδοση και να σου ανοίγει το δρόμο σε ένα πολιτισμό που είναι όπως το οξυγόνο. Είναι κάτι που είναι τελείως φυσικό. Όταν λοιπόν λειτουργήσεις έτσι και είσαι αυτός πραγματικά, μπορείς να τα δέχεσαι αυτά και όλα και να ενώνονται με έναν ωραίο τρόπο. Κυρία, πότε αισθάνθηκες ότι μπορείς να παίξεις βιολί, έχεις τη μουσική μέσα σου και μπορείς να κάνεις πράγματα? Πότε το νιώσεις ως παιδί? Γιατί από πολύ μικρός. Αυτό το αποφασίζεις πολύ μικρός και είναι καλό αποφασίσεις από πολύ μικρός τι θα κάνεις. Σχεδόν όταν έπιασα το βιολί. Ποιος ήμουν να πιάσει? Είχαμε περιβάλλον στο σπίτι. Για το περιβάλλον. Μουσικό έπαιζε ο πατέρας μου και μου άρεσε. Έπαιζε βιολί ο μπαμπάς. Έπαιζε μουσική, μπουζούκι έπαιζε. Μπουζούκι. Ραστεχνικά, και το είχε φτιάξει και μόνος, ήταν και μάστορας. Πιάναν τα χέρια του, ας πούμε. Αλλά εντάξει, εγώ επειδή έπαιζα το μπουζούκι, ας πούμε, και ένιωθα ότι συνομιλούσα με τον πατέρα μου, ήθελα να κάνω κάτι που ήταν λίγο πιο προχωρημένο. Και όταν πήγα στο δρόμο, λέει ο δάσκαλος, πήγα 12 χρόνια, μου λέει: είσαι λίγο μεγάλος για να ξεκινήσεις τώρα για να παίξεις καλά. Και του λέω: σας υπόσχομαι, θα μελετάω. Και γιατί μου αρέσει και θα να παίξω πάρα πολύ. Και αυτό ήταν. Το είπα και στο δάσκαλό μου και μετά και αυτός το κατάλαβε αυτό. Ότι θέλω, ας πούμε, να παίξω. Ο δάσκαλος σου, ο Φάνης ο Καπλανίδης. Ναι, ο οποίος ζει ακόμα. Είναι ζωή, είναι τώρα πια 82-83 χρονών. Okay. Πρόσφατα τον τιμήσαμε στη Θεσσαλονίκη. Πιο μικρός και από μένα είναι αυτό ακόμα. Ναι, ναι. Σπουδαίος δάσκαλος. Ήταν πάρα πολύ καλός δάσκαλος και ήταν και φιλόλογος και είχε αισθητική καλλιεργία, καταγιόταν από τη Σμύρνη. Είχε όμως όλη αυτή την κουλτούρα την ευρωπαϊκή, γιατί όταν κάνεις κλασικό βιολί, παίζεις κυρίως ευρωπαϊκή μουσική και υπάρχει αυτό η σχέση με τον κλασικισμό, με τα ρεύματα, τα φιλοσοφικά. Αυτό περνάει μέσα από τη μουσική, γιατί η μουσική δίνει μηνύματα μέσα από αυτό που παίζουμε πάντα. Στο Λονδίνο, τι έκανες στο Λονδίνο? Στο Λονδίνο υπάρχει το Royal Academy που είναι ένα πανεπιστήμιο, στο οποίο πας και δίνεις εξετάσεις και σου δίνουν ένα δίπλωμα ότι τελείωσες τις σπουδές και θέλεις να πας να συνεχίσεις το πανεπιστήμιο. Αλλά εγώ έτυχε να πάω και φαντάρος και δεν συνέχισα τις σπουδές τις πανεπιστημιακές. Έφτασα μέχρι ένα σημείο δηλαδή, αλλά πήρα το δίπλωμα από την Ελλάδα. Αλλά αυτό ήταν ένα πιστοποιητικό για να συνεχίσω τις σπουδές στο εξωτερικό. Με αυτό βέβαια μπορείς να δουλέψεις και σε οδείο και να παίξεις και σε συμφωνική. Πάντα σημασία έχει βέβαια τι παίζεις. Και όχι, τα χαρτιά δεν έχουν καμία σημασία. Είναι δύσκολο βέβαια να πάρεις τα διπλώματα αυτά που παίρνεις προδιαγραφές του, δεν το συζητάμε. Αλλά σημασία έχει τελικά τι παίζει, γιατί ο μουσικός προκρίνεται εκεί που θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρόσκληση. Και είναι δύσκολο, γιατί το βιολί είναι απαιτητικό όργανο, όπως όλα βέβαια είναι απαιτητικά. Πρέπει να είναι ένα μέρος του σώματός σου. Το κρατάς, το έχεις και πρέπει να φτιάξεις το σώμα σου έτσι που να έχει αποτελέσματα αυτό που σκέφτεσαι. Και πρέπει να είσαι σε φυσική κατάσταση. Παίζεις και τσέλο, παίζεις? Όχι ακριβώς, αλλά όλα τα όργανα μου αρέσει να το ψαχουλεύω λίγο. Μπορείς να παίξεις δηλαδή τσέλο? Όχι ακριβώς, κάποιες μελωδίες που μου αρέσουν. Μπορείς. Σήμερα δοκίμασα λίγο. Ναι, ναι. Έχεις συνεργαστεί με σπουδαίους Έλληνες τραγουδιστές. Δεν βρέθηκα την περίοδο που γινόταν η αλλαγή από το βινήλιο στο CD και υπήρχε μια έξαρση στη δισκογραφία. Και μπορώ να πω ότι ήμουν ετοιμοπόλεμος με τις σπουδές και τις γνώσεις και το πάθος που είχα για να παίξω. Ήμουν ένας άνθρωπος που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και έμπαινε μέσα στο στούντιο της ηχογράφησης και έβγαινε μετά από 2-24 ώρα, ας πούμε, και προσπαθούσα να ανταπεξέλθω. Και υπήρχε μια πολύ ευγενική άμυλα με τους μουσικούς και για τους ανθρώπους που με ρώτησες πιο πριν, ας πούμε, που γνώρισα πάρα πολύ καλούς μουσικούς στην Αθήνα, οι οποίοι λειτουργήσαν και σαν δάσκαλοι και σαν αξιόλογοι συνάδελφοι.
Ο μουσικός που με επηρέασε πάνω απ' όλα μετά το χρόνο τον Αϊδονίδη στο παίξιμο ήταν ο Νίκος ο Φιλιππίδης, ο οποίος έχει και αυτός μια πορεία πολύ ισχυρή σαν μουσικός που παίζει κλαρίνο. Υπήρχαν πάρα πολλοί συνάδελφοι στο βιολί με τους οποίους δεν συναντιόμουν, γιατί πάντα λειτουργούσαμε σε διαφορετικούς χώρους της λαϊκής μουσικής, αλλά ο ένας από τον άλλο έπαιρνε και αντάλλασε πάντα τα καλά στοιχεία και στοιχεία ύφους. Όλοι όμως δίναμε εξετάσεις στον χώρο των ηχογραφήσεων, γιατί αυτό ήταν ένα τερέν που έμπαινε μέσα και έπρεπε να πας και να γράψεις ένα τραγούδι σε 10 λεπτά και να φύγεις να πας να κάνεις το επόμενο. Δεν έχεις περιθώριο για δεύτερη άποψη, γιατί δεν είναι όπως τώρα που πας στην ηχογραφής και το διορθώνεις στο κομπιούτερ. Έπρεπε να γράψουν όλοι μαζί κατευθείαν και να τελειώσει. Το στούντιο ήταν τέτοια φάση. Μετά πέρασαμε μια δημιουργική φάση που ήμασταν πολλές ορχήστρες, όπως ας πούμε όταν φτιάξαμε την Εστουδιαντίνα, κάναμε μια ορχήστρα η οποία ήθελε να βγάλει όλη αυτή τη δόξα της Μπυρινιακής μουσικής προς τα έξω. Δεν είσαι έρθει εδώ με, με τον Ταλάρα. Με τον Ταλάρα έχουμε έρθει με τον Στουδιαντίνα. Ήμουν και εγώ. Εγώ από τα δυτικά στελέχη της Στουδιαντίνας. Θα έλεγα ότι είμαι ο Νονός, ας πούμε. Τους έδωσα το όνομα. Έχω τραβήξει αυτή τη συναυλία. Ωραία, ήταν πάρα πολύ. Θα την πρόκειται να τη δώσω αυτή. Με μεγάλη μου χαρά. Είχα ένα πολύ κακό ηχολήπτη τότε. Εντάξει, τώρα είναι λίγο δύο. Το θέμα του ήχου πραγματικά είναι μεγάλο. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το θέμα του ήχου. Να, εδώ παίζουμε φυσικά με το μικρόφωνο. Και ήσουν τότε που στέλνουμε τη στιγμή, ήσουν τότε που τα δεν ήσουν εδώ. Θα προσπαθήσω να την βρω να του δώσουμε τη συναυλή αυτή. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει μια άμυλα, υπάρχει ένας ευγενής ανταγωνισμός πάντα με, όσον αφορά τη μουσική και αυτό που κάνουμε κάθε μέρα μας ορίζει στη μουσική. Και πρέπει να καταλαβαίνουμε και να πιάνουμε τη συνέχεια. Είναι πολύ σημαντικό. Φιλόσοφος είναι πραγματικά αυτός. Ναι. Με ποιους καλλιτέχνες έχεις συνεργαστεί, Νταλάρας, και με ποιον δεν έχεις συνεργαστεί? Οι τραγουδιστές όλοι θέλουν να έχουν καλούς μουσικούς στις ορχήστρες τους. Λίγο πολύ που έχω περάσει από όλους, δεν έχω παίξει μόνο με τον Μάνο Χατζηδάκη. Και σε συναυλίες και σε δισκογραφία. Ναι, και έχω συναντηθεί και σε δισκογραφία και λίγο πολύ με όλους. Το Χατζηδάκη δεν τον πρόλαβα, γιατί ήμουν και εγώ λίγο μικρός. Τον πρόλαβα όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, που έψαχνε κάποιους νέους τραγουδιστές για ταλέντα, αλλά δεν ενδιαφερόταν πολύ για μουσικούς. Σου είπα, έπεσα στην περίοδο που η δισκογραφία είχε μεγάλη ανάπτυξη. Τώρα με την κρίση μας λείπει πάρα πολύ αυτό. Γιατί η δισκογραφία ακονίζει πραγματικά τα αντανακλαστικά του μουσικού και τον κάνει να διαλέγει πάντα τη σωστή απόφαση για το πώς θα παίξει κάτι. Τι λέει ο στίχος, τι έχει ενορχίστρωση, πώς είναι το περιβάλλον του κομματιού. Πάντα δηλαδή πρέπει να είσαι αισθητικά πολύ προχωρημένος. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να παίζεις κάτι που γράφει μόνο το χαρτί για να είναι ωραίο και να ακούγεται. Είδα πώς συνόδευες την Γεωργία στο τραγούδι της. Ήταν σαν να έκανε κάτι στο τραγούδι. Υπάρχει σεβασμός, πρέπει να στρώσεις το χαλί όπως και αυτό τώρα το χαλί. Όταν παίζεις χρόνος. Δηλαδή, μιλάμε με τις καρδιές μας, με τους ανθρώπους που αγαπάμε πραγματικά και θέλουμε να είμαστε μαζί και δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει η ώρα. Μπορούμε να κάτσουμε και 10 ώρες μαζί και να πούμε εμείς τα ξαδίψασα. Χανόμαστε δηλαδή πολλές φορές. Και μπορεί να λείπουμε από τα αγαπημένα μας πρόσωπα πολλές φορές. Και όταν συναντιόμαστε, μετά να είναι μια ωραία γιορτή, ας πούμε. Μέσα στην κρίση, Γεωργία και Αποστόλη, μέσα στην κρίση αυτή, στη βαθιά κρίση που όλοι σε μια απελπισία, ανθρώπου σαν τον Κυριάκο, τον Κουβέντα, όταν του συναντώ, νιώθω ότι δεν τελειώνει αυτή η πατρίδα. Δεν μπορεί να τελειώσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, πάντα θα κουμπάμε σε τέτοιου ανθρώπου και θα ανεβαίνουμε. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτή η πατρίδα δεν πεθαίνει, ίσως και εξαιτίας κάποιων τέτοιων ανθρώπων. Και πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο, που τόσο πολύ αγαπάς αυτή την πατρίδα. Πραγματικά γιατί η καρδιά μου είναι στην Ελλάδα. Θα είχα πολλές ευκαιρίες να φύγω από την Ελλάδα και να ζήσω και σε άλλες πόλεις όπως το Βερολίνο, στο Παρίσι, που πηγαίνω και κάνω και μαθήματα, ή στις Βρυξέλλες, που είναι ένα μεγάλο κέντρο, ή στο Λονδίνο. Την Ελλάδα δεν την αφήνω για τίποτα και μάλλον όσο περνάει ο καιρός, νομίζω θα κινούμε προς την επαρχία. Γιατί στα αστικά κέντρα έτσι κι αλλιώς αναπτύσσεται πολύ αυτό. Με ενδιαφέρει να αγαπήσει ο κόσμος την καλή μουσική, να τραγουδάει και να μιλάει και να χειρίζεται πολύ ωραία τη γλώσσα. Και τον ελληνικό πολιτισμό, τον χώρο. Πόσο πλούσια χώρα είναι και αυτή. Και όχι μόνο, δηλαδή και όλους τους πολιτισμούς που είναι, ας πούμε, που συνομιλούν μεταξύ τους. Δεν το λέω εθνικιστικά αυτό. Σε πόσο πλούσια χώρα ζούμε και υλικά και πνευματικά και πόσο με πόσο πάθος κάποιοι θέλουν να την πτωχύνουν. Δεν είναι. Εμείς δεν τους αφήσουμε όμως, έτσι δεν είναι, Κυριακό μου. Εντάξει, πάντα αυτό είναι μία μάχη. Διενεκής με το μάχη. Μέλλον. Και χαιρόμουν όταν κάνετε τη συναυλία αυτή στο Θέατρο Απόλλων με το Λύκειο τότε, με πόσο πάθος και πόσο διακριτικά διεύθυνε όλο αυτό το πράγμα που γινόταν πάνω στη σκηνή και τους χορούς και τις μουσικές. Θυμάσαι η Αποστόλη να μου πώς ήταν αυτή. Νομίζω ότι την έχω καταγράψει καλά. Το είδε το DVD, το έδωσε το DVD. Ναι.
Νομίζω ότι σας έχω καταγράψει καλά, δεν είναι. Και... τι θα ακούσαμε τώρα, τι θα παίξουμε τώρα. Θέλω να πω ότι πολλές φορές προσπαθούμε να βρούμε κάποια κομμάτια που να μην είναι γνωστά στον πολύ κόσμο και κάνουμε μεγάλη έρευνα γι' αυτό. Δηλαδή πάμε σε παλιές ηχογραφήσεις, ακούμε παλιούς μουσικούς. Είναι καλό να τρέχουμε στις παλιές πηγές και τώρα είναι εύκολο γιατί υπάρχει το YouTube στο διαδίκτυο και ο καθένας μπορεί να πάρει να ακούσει πάρα πολλές ώρες ηχογραφήσεις και παλιούς μουσικούς που δεν είναι πια και είναι ξεχασμένοι στη ζωή. Εμένα πέσα στα χέρια μου ένα ωραίο σμυρνέικο συρτό που το παίζανε κάποιοι μουσικοί από τη Σμύρνη και το έχουμε κάνει πρόβα και με τα παιδιά και το παίξουμε από ωραία. Από ωραία. Ένα ωραίο σμυρνέικο συρτό. Έτσι, να κάνουμε δίσκο. Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη. Η μουσική εφραίνει καρδία και μας δίνει κουράγιο για να προχωράμε παραπέρα στη ζωή μας. Το γεω και τον πολιτισμό του δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε στη μουσική. Είτε ακουμπάμε στα παράλια της Μικρασίας, είτε μιλάμε για τα νησιά.
Θες μου λέει ένας, δεν είσαι από το Νησιώτης. Όχι, του λέω, αλλά είμαι από το Αιγαίο. Γιατί και η Θράκη έχει Αιγαίο και πού τελειώνει το Αιγαίο, στα Δαρδανέλια. Δηλαδή είναι, αυτή η θάλασσα μας αγκαλιάζει όλους και είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι πολιτισμού για χιλιάδες χρόνια και είναι μάθημα για το πώς μπορεί ο καθένας σαν πολίτης να έχει τις ευθύνες του μέσα σε αυτό που παράγει τον πολιτισμό. Γιατί ο πολίτης παράγει τον πολιτισμό με τη δική του δυναμική, ας πούμε. Αν σου είχε κανείς να ξεχωρίσεις το παραδοσιακό τραγούδι, ποιο θα διάλεγες, τα νησιώτικα, τα επιρώτικα? Κοίταξε, υπάρχει για μένα, υπάρχει ένας βαθύς κορμός μέσα, γιατί πια αυτά τα πράγματα στάζουν στην ψυχή μου σαν έννοια και σαν μεγάλες ιστορίες, σαν βιωματικό ταξίδι. Καθένα από αυτά. Και είναι πολλές επιστρώσεις πληροφορίας στο κάθε τραγούδι που μου θυμίζει και πράγματα που έχω ζήσει και πληροφορίες και εικόνες. Το κάθε τραγούδι είναι μια μεγάλη κινηματογραφική ταινία. Αυτά όλα έχουν ένα κοινό ορίζοντα. Είναι το μοίρασμα μεταξύ των ανθρώπων. Το πώς δηλαδή οι άνθρωποι σηκώνονται όρθιοι και γίνονται πραγματικά άνθρωποι και δεν είναι ζώα και μπορούν να παράγουν με κάποια λεπτότητα τα βασικά αναγκαία για να είναι όμορφη η ζωή τους. Αυτό είναι το μήνυμα του πολιτισμού σήμερα. Δηλαδή πρέπει να επιστρέψουμε στην απλότητα. Γιατί πέρασαμε αυτή την περίοδο της ευμάρειας που είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά το παραδοσιακό τραγούδι δίνει το μήνυμα της απλότητας. Του λέμε μετά με πολύ απλά μέσα μοντέλα, χωρίς να γίνεις και πολύ δεξιοτέχνης, ας πούμε. Σε κάτι μπορείς να με απλό τρόπο. Και είναι και αυτό που πάρεις πολύ αλλιώς στα μαθήματα. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να ξεπερνάω το όριο της απλότητας και να φαίνεται ότι βάζω πολλά, ας πούμε, αλλά αυτό είναι για μένα ένα οστικό κύμα που πρέπει να συμβαίνει μέσα στη μουσική. Πρέπει δηλαδή να σπρώχνουμε τη μουσική να συμβαίνει και να λειτουργεί όσο μπορούμε. Αλλά και με τον απλό τρόπο πάλι γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Από τους μαθητές που έχεις δει μέχρι τώρα, έχεις διαβλέψει κάποιους που έχουν προοπτική έτσι να γίνουν κάτι καλύτερο από μια συνηθισμένη περίπτωση? Ναι, το μυστικό είναι να μην είναι κανείς μαθητής, να είναι μαθητής του εαυτού του. Δηλαδή, δεν είναι καλό να ανήκει ο μαθητής στο δάσκαλο και να υπάρχει έννοια της σχολής. Αυτά είναι λίγο πρωτόλια. Δηλαδή, πρέπει, είμαστε σε μια εποχή που οι πληροφορίες κυλάνε και πρέπει να διαχειριζόμαστε πάρα πολλές πληροφορίες. Πρέπει ο καθένας με την προσωπικότητά του να μπαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Και μπορώ να πω ότι εμένα μου αρέσει να απελευθερώνω τους ανθρώπους στο μάθημα. Και όχι περισσότερο να τους δεσμεύω με κάποιες οδηγίες, ασχέτως αν μπορεί να μιλάω και λίγο παραπάνω στο μάθημα. Αλλά η προοπτική είναι να απελευθερωθεί ο άλλος τελικά μετά. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει πάντα να πετάει αυτός που θα φτιάξει κάτι, ας πούμε, και η πληροφορία που θα πάρει να την κάνει κάτι. Γι' αυτό και δεν μου αρέσει να δεσμεύω τους μαθητές και να τους προσδιορίζω, ας πούμε. Μ' αρέσει πάντα να παίρνουν γεύσεις από πολλές, ας πούμε, πηγές. Και έχουν περάσει κάποιοι από τώρα τα τελευταία 10 χρόνια που διδάσκω επίσημα και στο Δύο Αθηνών, ήμουνα και στο ΤΕΤ της Άρτας, ήμουνα και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Έχουν περάσει κάποιοι μαθητές από τα χέρια μου, τους οποίους κάποιοι έχουν κάνει και διδακτορικά και έχουν γράψει βιβλία για το παραδοσιακό βιολί, γιατί όταν έχεις πολύ μεγάλη ιδέα, απευθεία μεταδίδεται. Έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα με μαθητές του βιολιού από το Δύο Αθηνών που κάνουμε κάποιες συναυλίες με θεματικές ενότητες, όπως ας πούμε. Κάποια μουσικά ταξίδια και σε άλλα μέρη, ας πούμε από την Κωνσταντινούπολη στο Παρίσι. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που παίζουμε ταγκό και βάλς και έχω μια κρυφή ελπίδα να βάλουμε τους Συριανούς να χορέψουν το καλοκαίρι στην πλατεία όλοι μαζί ταγκό και βάλς. Να τους θυμίσουμε να δει και κάποιες τέτοιες, ας πούμε, κάποια τέτοια έθιμα. Ας υπάρχει όρεξη και κέφι και εμείς θα κάνουμε το πάνια να περάσουμε όλοι μαζί όμορφα. Πιστεύω ότι. Και όχι μόνο νησιώτικα, και δηλαδή θέλουμε να το εξελίξουμε όσο μπορούμε. Πιστεύω ότι όταν θα μείνεις κοντά μας πολύ καιρό θα κάνεις και πολλά πράγματα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό, Κυριακό. Σου έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και αισθάνομαι πολύ. Είναι πάντως μέρος της ΣΥΡΟΥΣ που ανεβάζει την ποιότητα, γιατί υπάρχει οξυδέρκεια στους ανθρώπους, υπάρχει μια καθαρότητα. Εγώ τα βλέπω τώρα πάντα αισιόδοξα έτσι κι αλλιώς. Έτσι δεν πρέπει να τα βλέπουμε κιόλας στη ζωή. Μόνο. Θετική σκέψη. Τι, έχουμε τίποτα άλλο στο ρεπερτόριο μας για σήμερα? Ότι πει η παρέα. Ναι. Να κάνουμε και το χατήρι του Αποστόλη. Ναι, 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 ναι. Παραγγείλει ο Αποστόλης. Τι θα κάνω, τι παραγγείλει? Παίξουμε τα ξύλα. Τα ξύλα. Τι θα παίξουμε? Αυτό το κομμάτι έχει μια ωραία ιστορία που τη λέγαμε χθες και ρωτώντας
Το έτυχε να το ηχογραφήσω με κάποιον που έπαιζε από τη Μυτιλήνη Σαντούρη, ένα πολύ γνωστό μουσικό, τον Πινταγιάλα, τον Νίκο, και του λέω: Κύριε Νίκο, αυτό το τραγούδι, γιατί το λένε τα ξύλα, τι γίνεται, χτυπάνε ξύλα όταν χορεύουν, όταν τραγουδάνε? Όχι, μου λέει, είχε καεί μια εκκλησία, μου λέει, για να κουβαλήσουν τα ξύλα για να την ξαναχτίσουν, επειδή είχαν πανηγύρι στο χωριό, βιαζότανε και πρέπει να δουλέψουν πολλές βραδιές οι άνθρωποι στο χωριό για να δουλέψουν τα ξύλα. Και βάρα, λέει, τα φυσερά, τα όργανα δηλαδή, τα πνευστά, και παίζαν αυτό το σκοπό για να κουβαλήσουν τα ξύλα γρήγορα. Για να διασκεδάσουν, ας πούμε, τη δουλειά τους. Δηλαδή, αυτό είναι η μεγάλη τεχνογνωσία που υπάρχει μέσα στην παράδοση, που βλέπεις ότι, ας πούμε, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τώρα τι χρήση θα μπορεί να έχει τέτοιο κομμάτι. Έχει τη μνήμη της κίνησης μέσα του, το κομμάτι, δηλαδή της κίνησης. Να το θεώσουμε στους διασώστες και στους ωραίους κατοίκους της Μυτιλήνης που τόσο πολύ βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη τύχη έξω από τον πόλεμο που έχουν στην πατρίδα τους, και να το θυμίσουμε στους μυτιλινιούς κατοίκους και στους διασώστες και στο Κοσουλάκι του Αντώνιου. Είναι πολύ μερακλήδες και φίλες, και στο Ζεμπέτικο όπως η Συριανή. Ναι. Υπάρχει ένας κρυφός έρωτας εδώ. Ναι. Πραγματικά όταν το παίζουμε αλλάζει την ατμόσφαιρα. Είναι πολύ φορτισμένη η μουσική. Κυριάκο, πώς καταλαβαίνεις αν ένας μαθητής είναι μαθητής που μπορεί να έχει μια καλή εξέλιξη? Πώς το την αρχή γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν μου αρέσει να κάνω μάθημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με ένα βιβλίο, ας πούμε. Μου αρέσει να δίνω στον καθένα αυτό που αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει. Αυτό μπορεί να έχει σχέση με την αντίληψη του μουσικά. Βέβαια, αν κάποιος, ας πούμε, στα θέματα της μουσικής κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο αυτή, ή στα ρυθμικά σε σχέση με το σώμα, ή σε σχέση με τη μουσική μνήμη, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία που συγκροτούν το ταλέντο. Αν λοιπόν κάποιος πληρεί αυτές τις προδιαγραφές σωστά, έχω δηλαδή κάποιες παραμέτρους που σκέφτομαι, σαν να είμαι ο γιατρός κάποιου που έρχεται για να θεραπευτεί και μου δίνει τα συμπτώματα, ας πούμε. Και αυτό μπορώ να σας πω ότι εφαρμόζω πρώτα στον εαυτό μου. Και είναι ο καθημερινός μου διαλογισμός.
Γι' αυτό και δεν έχω ποτέ σημειώσει και βιβλία μαζί μου. Αλλά μπορώ να αρχίσω να μιλάω για την ύλη του βιολιού και να σας λέω ότι, τι μπορεί να αντιμετωπίσει ο καθένας κάθε φορά. Θα με ενδιαφέρει πολύ να φτιάξω ένα σύγγραμμα, αλλά δεν θέλω να γίνει τόσο πυκνό που να κουράζει το μυαλό. Γι' αυτό το πιο σημαντικό είναι να ξέρει κάποιος ότι παίζοντας ένα όργανο, και αυτό ισχύει για όλα τα όργανα, η μέθοδος είναι μία. Πρέπει το σώμα μας να μπορεί να κάνει τις κινήσεις ευχάριστα του οργάνου, χωρίς να κουραζόμαστε και να μπορούμε να παίξουμε όση ώρα θέλουμε να ευχαριστηθούμε. Αυτό είναι το μοναδικό κριτήριο για να προχωρήσει κάποιος, για να μπορεί δηλαδή να παίζει και να ευχαριστιέται. Και τι περισσότερο από το τραγούδι, να μπορεί δηλαδή κάποιος να τραγουδάει αυτό που παίζει, για να περνάει και ευχάριστα με βάση το όργανο. Γιατί το όργανο στην ουσία μας οδηγεί στο τραγούδι, αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό ξεκινάμε λοιπόν, η σειρά είναι πρώτα να μπορεί κάποιος να χορέψει ωραία, για να έχει ρυθμική αίσθηση στο σώμα, μετά μπορεί να μπορεί να τραγουδήσει για να θυμάται τα λόγια, να συγκινείται από το λόγο και να μπορεί να μιλάει με τη μουσική, και αμέσως μετά να πιάσει το όργανο για να μπορεί να μεταφέρει αυτά τα δύο συστήματα, δηλαδή το χορό και το τραγούδι και τις έννοιες, πια με έναν τρόπο πάνω στο όργανο. Το όργανο δηλαδή και ο ρόλος του μουσικού έρχεται σε ένα τρίτο βαθμό. Γι' αυτό η διαβάθμιση είναι αυτή. Οπότε καταλαβαίνεις κάποιος αν κινητικά ή σωματικά ή σε θέματα μνήμης έχει αναπτυχθεί. Γι' αυτό είναι καλό όλοι να έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό, και γι' αυτό όσο πιο μικρό ξεκινήσει κάποιος έχει την ευκαιρία, τόσο πιο καλά να το κάνει αυτό με έναν ωραίο και μαλακό και ευχάριστο τρόπο. Πόσο χρόνο πρέπει να ξεκινήσει κανείς για να μπει στα μυστικά του βιολιού, πόσο μικρός πρέπει να είναι? Περισσότερο ο βιωματικός χρόνος δεν έχει τόσο μεγάλη όρεξη όσο το πάθος. Το βιολί θέλει ένα πάθος να πεις ότι δεν πρέπει να λες θα πάω να μελετήσω βιολί, πρέπει να πεις μου αρέσει να παίζω. Και πρέπει να επιστρέφεις πάντα στην παιδικότητα και στη χαρά της αφέλειας που έχει η ερακάλυψη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που φορτίζει και προσθέτει. Αυτό που λένε, ας πούμε, ότι θέλει πολλές ώρες, είναι το πιο δύσκολο όργανο, είναι βασιλιάς των οργάνων και αυτά. Ο καθένας έχει δίκιο από την πλευρά του γιατί το βλέπει έτσι. Αλλά όπως και με όλα τα πράγματα, σκεφτήκαμε πόσες φορές έχουμε πιάσει το πιρούνι στο χέρι μας, ας πούμε, για να φάμε. Γιατί είναι βασική μας ανάγκη να φάμε. Κάτι τέτοιο είναι. Δηλαδή, είναι η βασική ανάγκη του καθενός και δεν είναι το βιολί μόνο. Όλα τα όργανα είναι αυτή η διαδικασία. Γιατί το όργανο είναι ένα σκεύος που ικανοποιεί τα αυτιά. Ο καθένας ακούει το οργανό του και το ευχαριστιέται και το χαίρεται με έναν τρόπο. Ας πούμε, αν δεν γίνει αυτό, δεν είναι καλή συνθήκη. Ξέρω ένα φίλο που ξεκίνησε να μαθαίνει μπουζούκι 50 χρονών. Ο Λουκάς ο νομικός, το ξέρετε, οικοδόμος. Ναι. Και ένα Καροπόλης, ο Αντώνης, τον ξέρεις, το μαθαίνει εσύ, ναι, και Αντώνη. Ναι. Έρχεται ο Αντώνης. Ο οποίος έχει πάθος με, είναι εξαιρετικό παιδί ο Αντώνης. Καταπληκτικό. Τον ξέρεις τον Αντώνη, το ακρούτσι. Εξαιρετικό παιδί, πολύ ευγενικό πλάσμα. Ο Ντόνις ομορφαίνει πάρα πολύ την τάξη μας. Ένας δυνατός, ευαίσθητος γίγαντας. Ένα παιδί με σώμα γίγαντα και ψυχή τρυφερή σαν το πουλί. Είναι ο Ντόνις. Πάει καλά, ε. Το ακούω, περνάει και μέσα στο κρεβολίο. Πάνω απ' όλα είναι το μεράκι, λοιπόν. Αυτό το έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Κόρος, που παρότι ας πούμε λαϊκός μουσικός αυτοδίδακτος είχε φτάσει πολύ υψηλή ας πούμε δεξιοτεχνική ακρίβεια, έλεγε ότι πρέπει να έχεις αισθήματα. Είναι ένα κίνητρο εξωσωματικό πάντα αυτό για να παίξεις μουσική. Πρέπει δηλαδή να βρεις μια πηγή που να είναι η προσωπική σου μπαταρία, ας πούμε. Πραγματικά όταν αισθάνεσαι κάτι και νιώθεις ότι θα το εκφράσεις, αμέσως το όργανο θα γίνει το ενδιάμεσο στοιχείο, ας πούμε. Τι ονειρεύεσαι για το Λύκειο, για τα παιδιά που μαθαίνεις, τι ονειρεύεσαι για αυτό το καταφύγιο? Να τραφούνε με αυτόν τον πολιτισμό που μας έχει παραδοθεί και να μεγαλώσουν με κάποιες αξίες έτσι ώστε η ζωή τους να είναι πλούσια κάθε μέρα μέσα από αυτά τα ωραία έθιμα και τα τραγούδια. Και όπως ας πούμε και η Γεωργία, βλέπετε, είναι παιδί του Λυκείου. Το Λύκειο βγάζει τέτοια παιδιά. Είναι κλαμπρότα τα παιδιά αυτά. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παιδιά που τα είδα μεγάλα και στην παράσταση, ας πούμε, και είναι από μικρά. Η ησυχία που σου δίνει η βάση των εφήμων και ο κύκλος μέσα στον χρόνο, και ότι αυτά θα ξανασυμβούν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, είναι μια μεγάλη δύναμη για τον άνθρωπο και μια παρηγοριά. Γιατί μπορεί να σου παίρνει πολύ χρόνο στην αρχή για να μελετήσεις κάτι, αλλά μετά συνηθίζεις με τον καιρό και το κάνεις γρήγορα. Σκέφτεσαι να γράψεις ένα βιβλίο κάποια στιγμή έτσι που να περιέχει όλη σου αυτή τη σοφία, την εμπειρία με τους ανθρώπους, με τη μουσική? Γιατί όχι, ναι. Που θα βοηθήσει νομίζω τους ανθρώπους να εκλαϊκευμένα έτσι και συμπυκνωμένα. Προτιμώ να χρησιμοποιώ το χρόνο για να έχω επαφή με τους ανθρώπους. Δεν είσαι ψυχικό βιβλίο, δεν είσαι ψυχικό βιβλίο. Όχι. Προτιμώ να χρησιμοποιώ το χρόνο για να έχω επαφή με τους ανθρώπους στη φάση που είμαι τώρα. Νομίζω θα χρειαστεί κάποια στιγμή να το κάνεις. Για να γίνει συγγραφέα πρέπει να απομονωθεί λίγο, είναι η αλήθεια, και να το χτενίσει. Δύσκολα θα μπορούμε να απομονωθεί εσύ. Ακριβώ αυτό είναι, και γι' αυτό το λόγο με ρωτάνε πολύ γιατί γράφει μουσική. Σε προτιμώ να είσαι μουσικό παρά συγγραφέα, να σου πω. Ακριβώ και εγώ αυτό σκέφτομαι, αφού το έχω βρει γιατί το χαλάσω τώρα.
Όταν πια θες να καταλαγιάσεις. Ναι, ακριβώς. Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Αυτά είναι φάσεις του ζωή του ανθρώπου που δεν ξέρεις πότε θα έρθουν. Ναι, ναι. Νομίζω ότι εσύ είσαι ένα βιβλίο. Βασικά ένα είμαστε. Ένα βιβλίο, η ευχή μας είναι που και παίζει, να είμαστε καλά και εμείς και να είναι όλοι καλά και να έχουμε καλή επαφή με την υγεία και τη σωματική, την πνευματική. Σου δημιουργεί αυτή μια αισιοδοξία ο Κυριάκος. Μια δίψα να ζήσεις και να ζήσεις καλά. Έτσι, μια διάθεση προς το ευζήν. Έτσι, να ζήσεις καλά. Και εγώ είμαι στην τυχερή που σε έχουμε κοντά μας. Και εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον Αποστόλη, για τη Γεωργία. Και έχουμε κάποιες βραδιές εκπλήσεων κάθε φορά που τελειώνουμε τις πρόβες στο Λύκειο. Θέλω να πω ότι μοιραζόμαστε και με μια ευρύτερη παρέα σε ένα αγαπημένο μας χώρο. Το μεράκι που έχουμε, ας πούμε, και κάνουμε και κάποια έτσι happening, γλέδια, ας πούμε, το βράδυ. Το όνειρο, το όνειρο είναι όνομα και πράγμα το όνειρο. Και είναι οι άνθρωποι ονειρεμένοι. Να μου επιτρέψετε να βρεθώ να το καταγράψω κάποια στιγμή. Είναι μεγάλη μας χαρά. Αν έχετε την καλοσύνη και την ευγνωμοσύνη. Ανανώνουμε το ραντεβού με τους τηλεθεατές και τους προσκαλούμε όλους και στις εκδηλώσεις του Λυκείου. Ο χορός κάνει καλό σε όλους. Εγώ δεν χορεύω και κοιτάξτε πώς έγινα. Άμα χορεύω θα είμαι πολύ, σε πολύ καλύτερη μοίρα. Να χορεύει η ψυχή σου και το βιολί σου. Δεν χρειάζεται να. Εντάξει. Μην τα θεσολαδικά σου. Όχι βέβαια. Να τελειώσουμε την επικοινωνία με ένα τραγούδι, με ένα. Τι θέλετε να παίξουμε έτσι για να πιέσουμε αυτή την επικοινωνία μας. Καλή Παναγιά μου. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένας ωραίος Σμυρνέικος μπάλος που μετά το 22 καθιερώθηκε πάρα πολύ και στα νησιά, στα τραγούδι πια. Είναι από αυτά τα τραγούδια με τα οποία ξεκινάει το γλέντι και συνήθως είναι κάποια δύστιχα που λέγονται για το ζευγάρι που χορεύει και είναι πενέματα του ζευγαριού, ας πούμε. Ναι. Νομίζω είναι καλό ως επίλογος να μην αποφωνήσω έτσι οι μιλώτες, να τελειώσουμε τραγούδι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, καλή μου φίλη Γεωργία. Καλέ μου φίλε Αποστόλη Μάρη, καλέ μου Κυριάκο Κουβέντα που έχουμε τη χαρά και τη συγκίνηση να σε έχουμε κοντά μας. Είναι τον μεγάλη μας η χαρά. Και ελπίζω να βρούμε και άλλες ευκαιρίες να ξαναβρεθούμε, να ξαναπούμε και να. Στη διάθεσή σας. Να ξανιώσω την ίδια συγκίνηση που ένιωσα και τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε απόψε εδώ να μοιραστώ τη χαρά της μουσικής σας και της μεγάλης σας καρδιάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα είναι και ο επιλογός μας για αυτή την κουβέντα που είχαμε απόψε μαζί. Thank you.